Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Ζάτουνα Αρκαδίας, το χωριό που είχε εξοριστεί ο Μίκης Θοδωράκης με την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, επέλεξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να πραγματοποιήσει στις 27 Αυγούστου συγκεκριμένα ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη, με αφορμή τα δύο χρόνια από το θάνατό του, μαζί με μια συναυλία με τίτλο «Οι Αρκαδίες του Μίκη Θοδωράκη στην Αρκαδία». Θα μιλήσουμε τώρα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Κουτουμάνο, είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κύριε Κουτουμάνο, πείτε μας λίγο για αυτό το αφιέρωμα που θα πραγματοποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βεβαίως, κύριε Γκρέ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Όπως προείπατε, δύο χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το θάνατο του μεγάλου μουσικού συνθέτη μας, του Μίκη Θοδωράκη. Τα γνωρίζετε, φαντάζομαι, και εσείς και οι ακροατές σας, πως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει άρρηκτους δεσμούς με αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη. Να θυμίσουμε επίσης ότι ένα σχεδόν χρόνο πριν φύγει από κοντά μας ο Μίκης Θοδωράκης, σε επιστολή που είχε στείλει στον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σημείωνε πως την ώρα των απολογισμών που σβήνουν το μυαλό οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη, τα πιο κρίσιμα, δυνατά και όριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία. Και γι' αυτό βεβαίως θέλησε να φύγει από αυτόν τον κόσμο ως κομμουνιστής. Στα πλαίσια αυτά, το ΚΚΕ, μετά τη μεγάλη συναυλία που έγινε πέρυσι από την κομματική οργάνωση Αττικής στον Οροπό, έξω από το κελί που ο ίδιος κρατήθηκε και την οργάνωσε βεβαίως και αυτή την εκδήλωση μαζί με την κομματική οργάνωση και Σχετική Επιτροπή, φέτος επιλέξαμε να το τιμήσουμε στη Ζάτουνα και να παρουσιάσουμε εκεί ένα μέρος από το εν πολύ άγνωστο θα μπορούσα να πούμε έργο του, τις Αρκαδίες του, από τραγούδια που συνέθεσε εκεί και που ο ίδιος ήθελε να ακούγονται σε αυτά τα μέρη, που πέρασε εξόριστος ένα μέρος από τα πρώτα χρόνια της Χούντας. Πόσο καιρό έμεινε εκεί εξόριστος ο Μίκης Θοδωράκης και αν υπάρχει εκεί κάποιο μουσείο, κάτι που να θυμίζει την παρουσία του, την εξορία του εκεί. Βεβαίως. Εκεί λειτουργεί το 2006 ακόμα ένα μουσείο το οποίο είναι άρτιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο θα μπορούσαμε να πούμε. Μάλιστα θα είναι ανοιχτό και ευχαριστούμε γι' αυτό μάλιστα και τη διοίκηση του μουσείου για τις ανάγκες της εκδήλωσης από το πρωί εκείνης της μέρας, έτσι ώστε να μπορούν να ξαναγηθούν επισκέπτες στο χωριό της Ζάτουνας και πιο συγκεκριμένα στο μουσείο. Να σημειώσουμε ότι η εκδήλωση θα γίνει έξω από το μουσείο. Εκεί υπάρχει και υλικό από το μεγάλο μουσικό αλλά και το πολιτικό έργο του Μίκη Θοδωράκη. Και να θυμίσουμε ότι ο Μίκης Θοδωράκης από την αρχή της Χούντας ξεκίνησε την προσπάθεια να ξεσηκώσει τον ελληνικό λαό, συμμετείχε σε οργανώσεις, επικεφαλής μάλιστα, κρυβόταν στην αρχή και συνελήφθηκε, θα μπορούσαμε να πούμε, από τους τελευταίους που συνελήφθηκαν την περίοδο εκείνη, τον Αύγουστο. Και μάλιστα όταν συνελήφθηκε, επιδίωξαν μετά την ανάκρισή του στην Πουλίνας να τον απομονώσουν, γιατί είχε τεράστια επίδραση το έργο του Μίκη Θοδωράκη. Στην αρχή απομονώθηκε στο Βραχάτι και όταν διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσαν εκεί να επιτελέσουν το έργο του στα όργανα της ασφάλειας, τον έστειλαν σε ένα απομονωμένο χωριό, τέτοιο χωριό είναι το χωριό της Ζάτουνας, ορεινό χωριό στα 1500 μέτρα. Τι υποδοχή είχε εκεί, κύριε Κουτουμάνο? Εκεί, επειδή το χωριό αυτό είχε τη φήμη, αν θέλετε, και λίγες οικογένειες υπήρχαν του χωριού που συγκέντρωνε αντικομμουνιστικές δυνάμεις, είχαν την εντύπωση ότι και οι αστυνομικοί που τον φιλούσαν, οι χωροφύλακες τον φιλούσαν, μια ολόκληρη δημιουργία, και οι κάτοικοι του χωριού θα έπαιρναν μέρος στην προσπάθεια να απομονωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο που τόσο πολύ ενδιαφερόταν για την πορεία της ζωής του αλλά και του καλλιτεχνικού του έργου και την πολιτική του πορεία. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να συμβεί σε μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα όπως ήταν ο Μίκης Θοδωράκης. Υπάρχουν μαρτυρίες. Κατάφερε, λένε, ακόμα και τους αστυνομικούς να τραγουδούν τα τραγούδια του. Βεβαίως, τραγουδούσαν τα τραγούδια, τους ζητούσαν τα τραγούδια, τα απαγορευμένα τραγούδια. Βεβαίως, με πολλές προφυλάξεις ξεκίνησε τη σύνδεση των Αρκαδιών του ο Μίκης Θοδωράκης. Στην αρχή, στο πιάνο που είχε ζητήσει και είχε βάλει σαν όρο να πάρει μαζί του, που το πήρε τελικά, έπαιζε τραγούδια του Χατζηδάκη. Μετά, προσπαθούσε να χοροϊδέψει τέλος πάντων τους αστυνομικούς ότι παίζει, συνεχίζει ενώ συνέθετε τα νέα του τραγούδια. Αλλά στο τέλος και οι αστυνομικοί αλλά και κάτοικοι του χωριού προσπαθούσαν να έρχονται όσο γίνεται περισσότερο κοντά του και μάλιστα υπήρχε και βοήθεια σε σχέση με την προσπάθεια να διώχνει έξω στο εξωτερικό και να ηχογραφούνται τελικά οι συνθέσεις και οι μελοποιήσεις και σε στίχους δικούς του και του Γνώτου του Περιγιάλη αλλά και του Ανδρέα Κάλβου. Δύο τραγούδια που θα ακούσουμε άλλωστε και στην εκδήλωση που θα ακολουθήσει μετά την ομιλία
που θα γίνει έξω από το, από το μουσείο το αφιερωμένο στο Μίκη Θοδωράκη. Στις 27 Αυγούστου. Βεβαίως. Μάλιστα. Λέω, θα υπάρχει και καλλιτεχνική, λέω, καλλιτεχνική εκδήλωση. Αυτό, αν θέλετε, είναι και θα υπάρχει συναυλία, το κύριο mm-hmm. μέρος της εκδήλωσης που θα γίνει εκεί. Λέω, θα έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Οθωμαΐδης και μαζί βεβαίως θα είναι και η τελευταία ερμηνεύτρια των έργων του Μίκη Θοδωράκη, είναι η Μπέτι Χαρλάφτη, που θα ερμηνεύσουν τις τέσσερις πρώτες αρκαδίες, καθώς και μια επιλογή από άλλα γνωστά τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Κύριε Κουτουμάνο, σας ευχαριστούμε πολύ και όσοι μπορούν, είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή, είναι Σαββατοκύριακο και έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όντως, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.